σε άδικη εξαίρεση του νομού Εύρου από την έκτακτη επιχορήγηση σε παραγωγού γάλακτο σε περιοχέ που αντιμετωπίζουν προβλήματα λόγω μεταναστευτικών ροών, προχώρησε η κυβέρνηση. Σύμφωνα με τον βουλευτή Εύρου τη Νέα Δημοκρατία, κύριο Αναστάσιο Δημοσχάκη. Όπω αναφέρει στην επίκαιρη ερώτησή του προ τον αρμόδιο Υπουργό, η συγκεκριμένη ενίσχυση δόθηκε στα νησιά που αντιμετωπίζουν αθρώε προσφυγικέ ροέ, τη Σάμο, τη Χίο, τη Μιτιλίνη, την Κο, τη Λέρο και τη Μεγίστη. Χθες καταθέσαμε επίκυρη ερώτηση προκειμένου να συζητήσουμε με τον, Υπουργό, με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης στην Ολομέλεια του Ελληνικού Κοινοβουλίου και να μας εξηγήσει για ποιο λόγο έχει εξαιρέσει τον Εύρο αλλά και τη Σαμοθράκη από την έκτακτη επιχορήγηση σε όσους κτηνοτρόφους είναι παραγωγή γάλακτος είτε από τα βοηδή είτε από τα εγωπρόβατα. Ενισχύονται τα νησιά Μιτιλίνη, Χίος, Σάμος, Λέρος και Μεγίστη λόγω του ότι παρουσιάζουν προσφυγικές ροές. Εξαιρέθηκε όμως από την απόφαση ο Εύρος και το νησί της Σαμοθράκης αν και εδώ και δύο δεκαετίες ο νομός Εύρου είναι σημείο εισόδου οικονομικών μεταναστών και τελευταία προσφύγων πολέμου. Ο κύριος Δημοσχάκης Τονίζει ότι πρόκειται για άδικο αποκλεισμό του Εύρου και διαρωτάται για τον λόγο πίσω από τη συγκεκριμένη εξαίρεση, αν και η Σαμοθράκη είχε συμπεριληφθεί στην τροπολογία για το πάγωμα τη αύξηση του ΦΠΑ, αλλά και για το αν σκοπεύει το Υπουργείο να αποκαταστήσει την αδικία ει βάρο των κτηνοτρόφων του νομού. Η Σαμοθράκη είχε συμπεριληφθεί στην κατάσταση των νήσων που δέχονται προσφυγικέ ροέ σε ό,τι αφορά το πάγωμα του ΦΠΑ που ήταν να ξεκινήσει από την 1η Πρώτου 2017 μέχρι το, και το 2018. Για τον Εύρο διεκδικήσαμε ώστε να συμπεριληφθεί σε αυτήν τη ρύθμιση διότι ο Εύρος δέχεται μεταναστευτικές ροές εδώ και δεκαετίες. Ωστόσο όμως έρχεται η κυβέρνηση για δεύτερη φορά αποδεικνύει με τις λαθημένες πολιτικές της ότι δεν σέβεται τους ευρύτες δεν σέβεται τους αμοθρακίτες και τους κτηνοτρόφους μας τους εξαιρεί από αυτήν την έκτακτη επιχορήγηση. Συγκεκριμένα, για κάθε αγελάδα ενισχύονται οι κάτοχοι που είναι γαλακτοφόρες με 80 ευρώ, ευρώ την κεφαλή. Επίσης, σε ό,τι αφορά τα εγωπρόβατα, οι κάτοχοι αυτών ενισχύονται για κάθε θηλυκό από την κατηγορία αυτών 3,99 ευρώ. Πιστεύω ότι ο Υπουργός ενώπιον της Ολομέλειας του Ελληνικού Κοινοβουλίου θα αποδείξει για ποιο λόγο έχει εξαιρέσει τον Εύρο και τη Σαμοθράκη και νομίζω ότι αυτή η πράξη είναι άδικη και ελπίζω ότι το μήνυμά μας θα φτάσει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και ελπίζω να διορθώσει αυτήν τη λαθεμένη απόφασή του και να την συμπληρώσει ώστε να μην χρειαστεί να τη συζητήσουμε στην Ολομέλεια του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Εμείς είμαστε σε ετοιμότητα, αναμένουμε, εκφράζουμε τη δυσαρέσκειά μας, εκφράζουμε ως Νέα Δημοκρατία την αντίθεσή μας, διότι καταρχήν τα προβλήματα τα προσφυγικά και τα μεταναστευτικά τα έχει βιώσει ο Εύρος σε ένταση τα παλαιότερα χρόνια και θα έπρεπε σε κάθε απόφαση που λαμβάνει η παρούσα κυβέρνηση θα πρέπει να ξεκινάει από τον Εύρο και φυσικά και από τα νησιά μας, τα οποία είναι πράγματι σε ευπάθεια.